Σοβαρό πονοκέφαλο για τους επιστήμονες και όχι μόνο, αποτελούν οι συνωμοσιολόγοι, οι οποίοι μάλιστα καλούν σε εκστρατεία κατά των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και μάλιστα κατά του εμβολιασμού. Με όπλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα fake news που ανεβάζουν ανεξέλεγκτα, προσπαθούν να γίνουν εμπιστευτοί σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Στην Ελλάδα, μάλιστα, το ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν με καχυποψία το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι υψηλότερο από εκείνο στην Αμερική. Υπάρχουν κάποιοι που με όπλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν fake news είτε για μη ύπαρξη του κορονοϊού, είτε για πρόκληση ζημιάς στον ανθρώπινο οργανισμό από τη χρήση μάσκας, είτε ακόμα για παγκόσμια συνωμοσία με ηθικό αυτουργό τον Bill Gates με σκοπό να εμβολιάσει τον κόσμο και να τον έχει υπό τον έλεγχό του. Θέσεις δηλαδή παντελώς ατεκμηρίωτες. Δεν είναι όπως παρουσιάζουν. Έχουν εκμεταλλευτεί λίγο την κατάσταση. Αυτό. Αν το έχουν εκμεταλλευτεί τέρμα όσο μπορούν. Δηλαδή, έχουν βρει τέτοιο παρεθυράκι μέσα για να κάνουν ό,τι θέλουν, για να περάσουν ό,τι γουστάρουν. Αν εγκέφαλοι δεν πιστεύουν, φυσικό είναι. Εγώ πιστεύω. Στην Ελλάδα, το ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν με καχυποψία το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι υψηλότερο από εκείνο στην Αμερική, όπου το κίνημα των αρνητών του κορονοϊού χρησιμοποιείται πολιτικά από τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία. Η συγκεκριμένη τάση στη χώρα μας αντιπροσωπεύει μια ευρεία ηλικιακή ομάδα από 17 έως 54 ετών, η οποία σύμφωνα με έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που δημοσιεύει το Βήμα της Κυριακής, απάντησε ότι δεν θα εμβολιαζόταν για τον κορονοϊό σε ποσοστό 44%. Δεν θα κάνω. Γιατί, δεν πιστεύετε στον κορονοϊό? Όχι. Το εμβόλιο θα το κάνετε? Είμαι κάτω του εμβολίου. Γιατί? Γιατί δεν το πιστεύω. Θα το κάνετε το εμβόλιο όταν βγει? Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω, γλυκιά μου, τι κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του, δεν ξέρω. Πάντως, για να το λένε οι επιστήμονες, αυτοί σηκώνουν, ξέρουν. Οι αρνητές του κορονοϊού πολλαπλασιάζονται και πλέον αντιτίθενται στη χρήση της μάσκας παρά τις εκκλήσεις που απευθύνουν οι ειδικοί, ιδίως μετά την έξαρση των νέων κρουσμάτων. Ναι, αν επικρατήσει η άποψη ότι ο ιός δεν υπάρχει και ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε μάσκα, οπότε να μην τη χρησιμοποιούν σωστά παρά μόνο τυπικά, είναι πιθανό να δούμε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων. Μία φοράτε μάσκες, μία φοράτε μάσκες, μία βάλτε μία. Δεν τα λέω εγώ. Αυτοί τα λένε. Ναι, αφού τα λένε αυτοί, εγώ δεν το κάνω. Το να τη φοράμε συνέχεια, έχω παρατηρήσει σε μένα προσωπικά ότι δεν βοηθάει. Γιατί πολλές φορές φυσάω το δημήτρη μου και βγαίνει μουτζούρε, σκόνη, δηλαδή ό,τι μαζεύεται απ' έξω, του σωρεύεται στη μύτη. Όχι μόνο το πιστεύω, αλλά το έχω νιώσει και μέσα στο πετσί μου που λέμε. Εγώ έκατσα τρεις μήνες μέσα. Και εγώ και η γυναίκα μου και το παιδί μου. Τη μάσκα μου την έχω και στην τσέπη μου για αποδεικτικό στοιχείο δηλαδή. Θα εμβολιαστείτε? Βεβαίως. Ό,τι πρόκειται να γίνει, θα γίνει. Μάσκες είναι εδώ μέσα. Δύο έχω, όχι μία. Οι πολέμοι της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και των περιοριστικών μέτρων έχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε στο θέμα αυτό, γιατί δείχνει ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, απτόητοι από τον μεγάλο αριθμό νεκρών, οι συνωμοσιολόγοι αλλά και οι αρνητές της πανδημίας συνεχίζουν τις διαδηλώσεις αλλά και τα υπαίθρια πάρτι, αγνοώντας επιδεικτικά τις συστάσεις των αρχών. Στην Κροατία, στην Ιταλία, στη Σκωτία αλλά και στην Αυστραλία, χιλιάδες διαδηλωτές δεν τήρησαν τις αποστάσεις και μάλιστα έκαναν κηρύγματα ανευθυνότητας. Υπαίθρια δίσκο στο Ζάγκρεμπ έστησαν περίπου 3.000 αρνητές της πανδημίας στην Κροατία. Χωρίς να τηρήσουν καμία απόσταση μεταξύ τους, με τις μάσκες να απουσιάζουν εντελώς από το σκηνικό, διασκέδαζαν κολλημένοι ο ένας τον άλλο με επιτυχίες περασμένων δεκαετιών. Στη συγκέντρωση με τον παραπλανητικό τίτλο Φεστιβάλ της Ελευθερίας συμμετείχαν και οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας από γνωστά τουριστικά φέρετρα, όπως το Ντουμπρόβνικ, που έφτασαν στην κροατική πρωτεύουσα με λεωφορεία. Με συνθήματα κατά της μάσκας και της τήρησης αποστάσεων στα σχολεία και υπέρ της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, διαδήλωσαν εκατοντάδες αντιεμβολιαστές, συνωμοσιολόγοι και αρνητές του κορονοϊού στη Ρώμη. Μαζί τους και μέλη ακροδεξιών κομμάτων και οργανώσεων. Condivido l'idea di non mettere le mascherine, per esempio, ai bambini in classe. Tutto questo allarmismo è esagerato.
Η πολέμη των μέτρων στη χώρα, που μετρά πάνω από 35.000 νεκρούς από κορονοϊό, δεν τήρησαν τις αποστάσεις. Κατηγόρησαν όμως την Ιταλική κυβέρνηση για λάθη στη διαχείριση της κρίσης. Le morti che ci sono state, in realtà, per come la pensiamo noi, sono dovute a una mala gestione. Αρνητές της πανδημίας διαμαρτυρήθηκαν και στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όπου σχεδόν 1.000 κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα. Οι διαδηλωτές έκαναν λόγο για τυραννικές κυβερνήσεις που επιβάλλουν μέτρα. Ο επικεφαλής επιδημιολόγος της Σκωτίας χαρακτήρισε όσους συγκεντρώθηκαν χωρίς να φορούν μάσκες και να τηρούν αποστάσεις ως βαθιά ανεύθυνους. Στη Μελβούρνη η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 150 άτομα και έκοψε πολλά πρόστιμα σε συνωμοσιολόγους και αρνητές της πανδημίας, οι οποίοι διαδήλωσαν κατά της καραντίνας που ισχύει στην πολιτεία της Βικτόρια από τις 2 Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός της πολιτείας ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη Βικτόρια καταγράφεται η μεγαλύτερη έξαρση κρουσμάτων στην Αυστραλία. Τους αρνητές της πανδημίας όμως φαίνεται ότι ενισχύουν οι συνωμοσιολόγοι, μάλιστα με κάθε λογή αντιεπιστημονικές θεωρίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Στρατής Αγγελής είναι μαζί μας. Στρατή, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη και πολιτικοί ηγέτες μεγάλων κρατών, οι οποίοι όχι μόνο υιοθετούν αυτές τις θεωρίες, αλλά τις αναπαράγουν κιόλας, όπως είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια από τις πιο διαδεδομένες ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, αυτές τις θεωρίες, αναπαρήγαγε και διαφήμισε ουσιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η θεωρία είναι γνωστή ως θεωρία συνωμοσίας κάνων. Και τι αναφέρει? Υποστηρίζει ότι οι νεκροί από τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι 180.000, αλλά είναι μόνο 10.000. Οι εμπνευστές αυτής της θεωρίας παραποιούν τα στοιχεία από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ασθενειών, το αμερικανικό, και αναφέρουν μόνο τον αριθμό εκείνων που πέθαναν απευθείας από τον ιό, χωρίς όμως να περιλαμβάνουν εκείνους που είχαν υποκείμενα νοσήματα σοβαρά, καρδιακά, αναπνευστικά, διαβήτη και άλλα, και τελικά υπέκυψαν εξαιτίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Αναπαραγωγή της θεωρίας λοιπόν έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ, και το Twitter κατέβασε αυτή την ανάρτηση. Όμως φαίνεται ότι ο Τραμπ και άλλοι, πρόσφατα ακόμη δύο Αμερικανοί κόγκρεσμεν, επανήλθαν και το διαφήμισαν. Στρατή Αγγελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο θέμα αυτό και με την βοήθεια του καλού συναδέλφου, τον οποίο θα καλησπερίσω κιόλα στο Μέγκα, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ιορδάνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι αύριο ξεκινάει η καινούργια εκπομπή, κοινωνία ώρα Μέγκα, εσύ μαζί με την Ανθή Βούργαρη, 5.30 ώρα μέχρι τις 10. 5.30 μέχρι τις 10 το πρωί, κάθε πρωί, γιατί η ενημέρωση στο Μέγκα δεν σταματά. Καλή λοιπόν αρχή. Και πάμε στο θέμα μας όμως, το οποίο είναι κέριο. Η Μέτρο Ανάλυσης έκανε μία έρευνα για το Βήμα της Κυριακής που δείχνει ότι 44% των ερωτηθέντων λένε όχι στο εμβόλιο. Είναι ένα ποσοστό το οποίο προκαλεί, αν μη τι άλλο, ανησυχία. Κοίτα, Γιάννη, αυτός ο χειμώνας το ξέρουμε όλοι μας ότι θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας και δεν θα μοιάζει με τους προηγούμενους χειμώνες που έχουμε περάσει εξαιτίας του κορονοϊού, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί το εμβόλιο. Και έχουμε ακούσει πολλούς οι οποίοι έχουν νοσήσει, οι οποίοι λένε αυτός ο ιός, αυτή η αρρώστια δεν μοιάζει σαν τις άλλες. Υποφέρουν πολύ οι άνθρωποι και γι' αυτό και οι γιατροί λένε: ελάτε λίγο από τις εντατικές, να δείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει, για να καταλάβετε τι εστί κορονοϊός και πόσο κοντά στο θάνατο φτάνουν οι άνθρωποι. Το ερώτημα όμως είναι, Ιορδάνη, πώς φτάνει κανείς να πιστέψει ότι αυτός ο ιός δεν υπάρχει, και μάλιστα όχι μόνο να ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δεν το πιστεύει, αλλά να προωθεί και άλλους να μην το πιστέψουν, βάζοντάς τους σε κίνδυνο και μαζί τη δημόσια υγεία. Και εδώ η λοιμοξιολογία. Λόγοι, θέλω να σου πω, λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τους νέους. Στην πρώτη φορά, στην καραντίνα, χάσαμε την επικοινωνία με τους νέους, γιατί υπήρχε το κλίμα ότι οι νέοι δεν κολλάνε. Τώρα βλέπουμε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι γυρνάνε παιδιά από τις διακοπές, πηγαίνουν να δουλέψουν και κολλάνε στις μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων, στα νοσοκομεία. Εδώ λοιπόν, αυτή την ώρα λοιπόν που δίνουν μια τέτοια μάχη εν ώψη του δεύτερου κύματος, υπάρχουν άνθρωποι που λένε μάσκα δεν φοράω γιατί με εμποδίζει. Εμβόλιο δεν κάνω γιατί είμαι κατά του εμβολίου. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κορονοϊός. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έρχεται απ' έξω. Το είδαμε και στο βίντεο από ένα σημείο και μετά. Αυτές οι φωνές λοιπόν πρέπει να απομονωθούν όσο είναι καιρός. Είναι τώρα μειοψηφία. Αλλά είναι ορισμένοι οι οποίοι προσπαθούν να το κάνουν της μόδας αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύουν. Υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε αυτό, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα. Και εδώ είναι το πιο ανησυχητικό ακριβώς κομμάτι, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλεις, παιδευτικό, μορφωτικό επίπεδο, ναι,
και οι ίδιοι εντάσσονται και συντάσσονται με την άποψη αυτή. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα το βρουν μπροστά μας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι. Γιάννη, πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι μέτρο και να πάρουν οι λοιμοξιολόγοι, ό,τι μέτρο και να πάρει η κυβέρνηση, και εδώ υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Και από ένα σημείο και μετά, δεν μπορεί σε οποιοδήποτε μέτρο να βγαίνουν κάποιοι και να λένε τα παιδιά δεν θα φοράνε μάσκα στο σχολείο. Δεν χτίζεται εμπιστοσύνη. Πρέπει οι λοιμοξιολόγοι, πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες να στηριχτούν και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη. Όπως περάσαμε το πρώτο κύμα και δεν γίναμε Ιταλία, Ισπανία με τους χιλιάδες νεκρούς, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και το ίδιο βεβαίως ερώτημα αποτελεί για την Αμερική, η οποία βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι ήταν εκείνοι οι οποίοι φορτώνανε τους νεκρούς σε ψυγεία φορτηγά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει. Εκεί δυστυχώς η αλήθεια είναι, και το βλέπουμε συνεχώς, το θέμα του κορονοϊού και η προφύλαξη έχει μπει στην προεκλογική περίοδο. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι λένε ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, ο κορονοϊός δεν θα υπάρχει, θα σταματήσει στην Αμερική. Μάλιστα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο 5.30 ώρα ραντεβού εδώ στο Κοινωνία ώρα Μέγκα. Εσύ κανονικά θα έπρεπε να καλησπερίσεις σε εμάς τους νεότερους στο Μέγκα, αλλά εσύ μαζί με την Ανθή Βούλγαρη εδώ δίνετε το ραντεβού για την πρωινή ενημέρωση. Ευχαριστώ.